Πάντως υπάρχει λίγος χρόνος, ένα δεκάλεπτο περίπου για ερωτήσεις στους ομιλητές και μέχρι να παρουσιαστεί κάποια ερώτηση από το κοινό, θα ήθελα εγώ να ρωτήσω τον κύριο Κανακάκη στο θέμα της διακοπής της διπλής αντιμικροβιακής αγωγής σε μονή αγωγή μετά από την τοποθέτηση stent, εάν έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο ότι ο άρρωστος θα πρέπει να συνεχίσει με ασπιρίνη ή με κατά προτίμηση με κλοπιδοβρέλη μετά από αγκιοπλαστική, όταν είναι να αντικαταστήσει τη διπλή αγωγή σε μονή. Υπάρχουν νεότερα δεδομένα? Όλα τα δεδομένα που έχουμε από τις μελέτες που έγιναν το 2019-2020 δείχνουν ότι πρέπει να σταματάμε την ασπιρίνη στην χρόνια στεφανία νόσο στους 3 μήνες και αν υπάρχει αιμορραγικός κίνδυνος και στον 1 μήνα, στα οξεία στεφανία σύνδρομα στους 3 με 6 μήνες. Το φάρμακο δηλαδή που σταματάμε είναι η ασπιρίνη και όχι η κλοπιδοβρέλη ή η πρασπιρέλη ή η κακρελόρη. Αυτό εξηγείται από και από τις μελέτες βρέθηκε αυτό. Εξηγείται το ότι η οδός αναστολής των BDY12 αναστολέων των άτυπέτρων πεταλίων είναι πολύ ισχυρή και μπορεί να καλύψει και την οδό της τροβοξάνης που αναστέλει η ασπιρίνη. Και είναι μια σημαντική εξέλιξη, γιατί αυτό το πρόβλημα το έχουμε με τους ασθενείς που παίρνουν μακροχρόνια θεραπεία για τη μείωση των αιμορραγικών επεισοδίων. Μήπως μπορώ να ρωτήσω εγώ, κύριε Πρόεδρε? Πάλι θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κανακάκη. Συγχαρητήρια και για την ομιλία. Τόσο η Κόρατζ όσο και η Σκήμια μας λένε ότι στη χρόνια στεφανία νόσος σταθερή και ας είναι σοβαρή, καλό είναι να έχουμε τη συντηρητική θεραπεία και όχι την επεμβατική. Από την άλλη, υπάρχει η μελέτη η οποία λέει οι ασθενείς που έρχονται με οξύ στεφανίο σύμμαμα, καλό είναι να ανοίγουμε μέσα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του όλα τα αγγεία. Η ερώτηση είναι, από τη στιγμή που θα ανοίξει το επέθωνα αγγείο, αυτόματα αυτός δεν μεταπίπτει στη χρόνια στεφανία νόσο? Δεν είναι αντικρουόμενα αυτά τα ευρήματα της κόρας? Όχι, όχι. Δεν είναι αντικρουόμενα και γι' αυτό βάζουν και το περιθώριο στην ισχύμια τους 2 μήνες. Για ένα διάστημα που ξεπερνάει τους 2 μήνες, υπάρχει αναζωπήρωση των βλαβών. Οι βλάβες αυτές υπάρχουν μελέτες από παλιά και έχει μια πολύ ωραία δημοσίευση και στον Μπράγκολ, ότι αν κάνεις ενδοστεφανία απεικόνηση των αγγείων, θα δεις ότι αυτές οι βλάβες, οι οποίες είναι μη ένοχες, ότι και αυτές έχουν χαρακτηριστικά ευάλωτης πλάκας. Και επομένως, αυτό που θέλουμε να προλάβουμε είναι τα νέα επεισόδια, κάνοντας πλήρη επανεμάτωση, τα νέα επεισόδια οξείων στεφανίων συνδρόμων. Αυτό που λέτε ισχύει μετά τους 3 πρώτους μήνες. Μετά τους 3 πρώτους μήνες, οι βλάβες αυτές μπαίνουν σε μια κατηγορία χρονιότητας. Γι' αυτό και τους εξαιρεί από η μελέτη ισχύει, αν σας έδειξα, ότι οι μελέτη εξαιρέθηκαν οι ασθενείς που είχαν πρόσφατο οξύαφανο του μυοκαρδίου. Μας ευχαριστώ πολύ. Έχω την αίσθηση ότι η κυρία Μπαρμπαρούση θέλει να κάνει μια ερώτηση προς τον κύριο Παρασκευαίδη. Θέλει να τον διατυπώσετε, κυρία Μπαρμπαρούση. Κύριε Παρασκευαίδη, καλημέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, θα πρέπει στους ασθενείς με το λέμφωμα, με το non-Hodgkin λέμφωμα, που θα ξεκινήσουμε χημειοθεραπεία με αντριμπλαστίνα, να κάνουμε κάποιο συγκεκριμένο έλεγχο και να δώσουμε κάποια προφύλαξη για να προλάβουμε όλες αυτές τις παρενέργειες που αναφέρατε? Δεν είναι ακόμα, δεν έχουμε σιγουριά ότι να σας απαντήσω ναι, πρέπει να κάνουμε. Εκείνο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, μια τάση είναι να υπάρχει μια τουλάχιστον πρώτη καρδιολογική εκτίμηση. Υπάρχουν αμέσως μετά, θα πρέπει να σταδιοποιηθεί ο ασθενής και αν είναι υψηλού κινδύνου, ναι, θα πρέπει πιθανότητα να πάρει καρδιοπροστασία. Όμως είναι αδύνατον όλοι οι ασθενείς να πάρουν καρδιοπροστασία, δεν μπορούν να ελεγχθούν όλοι οι ασθενείς, άρα υπάρχει ένας αλγόριθμος ούτως ώστε να καταταγεί ο ασθενής σε ποια κατηγορία βρίσκεται και ανάλογα εμείς θα πρέπει να ζητήσουμε κάποια καρδιολογική εκτίμηση ή όχι. Και επίσης με ένα δεύτερο, στη μελέτη που αναφέρατε, είχαν πάρει ακτινοβολία οι ασθενείς αυτοί ή είχαν μόνο χημειοθεραπεία? Για το λέμφωμα λέμε. Ναι, για το λέμφωμα. Δεν είχαν πάρει, ναι. Okay. Ευχαριστώ. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο το background της κυρίας Μπαρμπαρούση με την ποντιακή λύρα. Φαίνεται. Ναι, συγχαρητήρια. Ήθελα να ρωτήσω και εγώ τον κύριο Παρασκευαίδη σχετικά με την εποχή του COVID που ζούμε, πόσο στην καθημερινή κλινική πράξη έχει οι συνθήκες του COVID αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης των καρδιολογικών ασθενών? Πολύ. Τα
παραδείγματος χάρη, λέω ορισμένα έτσι ενδεικτικά παραδείγματα, οι ασθενείς θα πρέπει, γιατί ξέρουμε ότι πολλοί φοβούνται να προσέλθουν κάρον στο νοσοκομείο. Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης στη μεταβολή του χρόνου των σχημάτων που παίρνουνε? Υπάρχει αλλαγή στη συχνότητα παρακολούθησης από πλευράς καρδιοπάθειας? Θα πρέπει να αλλάξει ορισμένα στοιχεία παρακολούθησης, παραδείγματος χάρη, αντί να βλέπουμε το κλάσμα εξώθησης με το υπέρηχο, μήπως πρέπει να κάνουν στο σπίτι τους, από το σπίτι τους, ένα BMP, να βλέπουμε πώς πάει η καρδική ανεπάρκεια? Θα πρέπει να βάζουν ένα holder στο σπίτι αντί να έρχονται στο νοσοκομείο? Πόσο άλλαξε όλη αυτή η ιστορία με το COVID την καθημερινή αντιμετώπιση αυτών των αρρώστων? Μπράβο μου, τόσες πολλές ερωτήσεις, πρέπει να κάνω διάλεξη καινούργια. Δώσε ένα περίγραμμα των προβλημάτων. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα περισσότερα τουλάχιστον. Πράγματι έχει αλλάξει, αλλά όχι, δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι άνθρωποι φοβούνται και πολλές φορές καθυστερούν ήδη να κάνουν μια καρδιολογική εκτίμηση, ή πολλές φορές και οι γιατροί δεν το στέλνουν στα καρδιολογικά ή καρδιογκολογικά ιατρία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτή η σωστή και καλή παρακολούθηση. Κατά τη δική μου την άποψη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξει οποιαδήποτε από τις συνθήκες που υπήρχε μέχρι τότε. Δηλαδή, οι εγκολογικοί ασθενείς θα μπορούσαν κάλλιστα να παρακολουθηθούν και στο καρδιογκολογικό ιατρείο. Δεν υπάρχει καμία μεταβολή. Όπως αυτοί όταν έρχονται εκεί και κάνουν τα σχήματά τους, τα οποία επίσης δεν πρέπει να αλλάξουν. Δηλαδή, το πρωταρχικό θέμα είναι ο ογκολογικός ασθενής να ολοκληρώσει την ογκολογική του θεραπεία. Από εκεί και μετά, όλες οι υπόλοιπες ειδικότητες απλώς είναι βοηθητικές του ογκολόγου, ο οποίος θα πρέπει έχει και την κύρια ευθύνη. Κατά συνέπεια, όταν έρχονται και κάνουν τα σχήματα, οι περισσότεροι από αυτούς είτε κάνουν έναν rapid, εντάξει, όση αξία έχει, ή κάποιο τεστ. Υπάρχει δηλαδή κάποια κάλυψη, όχι μόνο του ιδίου και των γιατρών που τον παρακολουθούν, αλλά γενικότερα της ογκολογικής μονάδας που κάπως προστατεύεται. Με το ίδιο σκεπτικό λοιπόν, με αρνητικό τεστ, θα μπορούσε να ζητηθεί και κάποια καρδιολογική εκτίμηση. Αυτό δεν συμβαίνει. Και δεν είναι ότι δεν συμβαίνει μόνο στα, τουλάχιστον την ενημέρωση που έχω, μόνο στα δημόσια νοσοκομεία. Δυστυχώς και κατά ένα περίεργο τρόπο συμβαίνει και στα ιδιωτικά ιατρία. Όχι στο ίδιο μέγεθος, τουλάχιστον από αυτά που μου έχουν πει, αλλά σε ένα ικανοποιητικό μέγεθος. Το δεύτερο είναι, σε μια άλλη ερώτηση, ότι το BNP δεν θεωρείται πλέον στην καρδιογκολογία, αλλά και η καρδιακή ανεπάρκεια αρχίζει και αλατώνει η αξία του. Κατά συνέπεια, αν είναι να κάνει κάτι, είναι από τους βιοδείκτες, κατά τη δική μου την άποψη, είναι μόνο τροπονίνη. Δηλαδή, αν τυχόν υπάρχει δηλαδή μια κάποια μυοκαρδιακή νέκρωση. Όσον αφορά το υπερηχογράφημα, νομίζω ότι πρέπει να το κάνει με βάση αυτά που είπα και προηγουμένως, με κάποιον τρόπο. Τώρα, αν έχουμε εξελιχθεί πολύ και φτάσουμε στην Αμερική και ένας που έχει αυτά τα φορητά μηχανήματα υπερηχογράφου πάει στο σπίτι του καρκινοπαθούς και το κάνει εκεί, εγώ προφανώς δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά και στο νοσοκομείο, όταν έρθει, επειδή το μηχάνημα των υπερήχων έχει την αξία ότι μεταφέρεται, δεν είναι ακίνητο, δεν είναι αιμοδυναμικό που το έχει ο Γιάννης, πού να πάρει το αιμοδυναμικό, να κάνει τη μαγνητογραφία, πού στο κρεβάτι, δεν γίνεται. Μπορεί να πάρει λοιπόν το portable το υπέρηχο να το πάει πάνω. Δεν μπορεί να κάνει GLS πράγματι, γιατί όλα τα μηχανήματα portable δεν έχουν αυτό. Υπάρχουν πολλές μελέτες που λένε ότι και τονίζουν την αξία του TDI, του Tissue Doppler Imaging, αυτό εννοώ, σε σχέση με το σπέκτρο. Δεν έχουν καμία διαφορά. Άρα σε πρώτη κίνηση μπορεί να κάνει τα πάντα και νομίζω ότι θα πρέπει η καρδιολογική, η καρδιογκολογική, η ογκολογική μάλλον ασθενείς να έχουν την ίδια περίθαλψη που είχαν μέχρι τώρα. Δυστυχώς, για λόγους που είπε και ο Γιάννης προηγουμένως, άλλοι φοβούνται και δεν έρχονται, άλλοι φοβούνται οι γιατροί και δεν τους στέλνουν. Υπάρχει λίγα και μια ανομαλία, όχι μόνο στο δικό μας νοσοκομείο, αλλά γενικότερα σε όλη την επικράτεια, τουλάχιστον από αυτές την ενημέρωση που έχω. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό? Τότε να συνεχίσουμε μία ακόμα ερώτηση προς τον κύριο Σταματελόπουλο. Όλες οι προηγούμενες μελέτες που είχαν γίνει για την επίδραση των στατινών στη στένωση της αορτικής βαλβίδας έδειξαν ότι ουσιαστικά δεν μεταβάλλει τη φυσική πορεία της στένωσης. Με τα μονοκλωνικά αντισώματα, τα καινούρια, τα δεδομένα,
είναι διαφορετικά, δηλαδή μπορεί κανείς να ελπίζει ότι μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη της στένωσης της αορτικής βαλβίδας. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι. Επίσης, να πω, με συγχωρείτε, έχει ο καθηγητής ο κύριος Γκατζούλης μία ερώτηση απευθύνει. Μετά τον κύριο Σταματελόπουλο, να τη δούμε, παρακαλώ. Τον οποίο και ευχαριστούμε για την παρουσία. Ελάτε, κύριε Σταματελόπουλο. Θα είμαι γρήγορος. Ο μηχανισμός που θεωρείται ότι τα μονοχρονικά αντισώματα καθυστερούν την εξέλιξη της στένωσης αορτής είναι μέσω της μείωσης λιποπροτείνης α μικρό. Η λιποπροτείνη α μικρό έχουμε συσσωρευμένα δεδομένα πλέον, πολλά στοιχεία που πολύ πιστικά ότι μπορεί να προκαλέσει μέσω έντονης αναπόθεσης ασβέστωσης στένωση στην αορτική βαλβίδα. Γι' αυτό το λόγο και σιγά σιγά αρχίζουμε και κοιτάμε ακόμη σαξονικές τηλεφωνογραφίες και το βαθμό ασβεστίου στην αορτή σε ασθενείς με ψηλή LPA μικρό. Φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει, γι' αυτό το λόγο περιμένουμε και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα από το καινούριο φάρμακο που έδειξα με το antisense RNA εναντίον της LPA μικρό. Μάλιστα. Ο κύριος Γκατζούλης θα ήθελε να απευθύνει την ερώτησή του. Κώστα. Να τη διαβάσω εγώ. Ρωτάει ο κύριος Γκατζούλης αν υπάρχει κίνδυνος ακτινοθεραπείας σε καρκινοπαθή σε σχέση με την καρδιοτοξικότητα. Πώς διαστρωματώνεται ο κίνδυνος ακτινοθεραπείας σε καρκινοπαθείς με καλά διατηρούμενο κλάσμα εξώθησης. Εννοεί μάλλον, κύριε καθηγητά, εννοεί ευνίδιου καρδιακού θανάτου. Καρδιακού θάνατο, ναι. Αυτό είναι, ναι. Και για την... ναι. Ωραία. Κύριε Παρασκευαίδη. Αμέσως, ναι. Ο ευνίδιος καρδιακός θάνατος και η καρδιοτοξικότητα συνάδουν σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Το ένα είναι η μυοκαρδίτιδα που μπορεί να εμφανίσει ο ασθενής και το δεύτερο είναι οι αριθμίες οι οποίες μπορεί να εμφανίσει. Οι πιο συχνές αριθμίες που μπορεί να κάνουν σε έναν καρκινοπαθή είναι η κορτική μαρμαριγή και η παράθεση του κρυτάφ. Την παράθεση του κρυτάφ σας την έδειξα προηγουμένως, πλέον είναι μόνο στο 1,5%. Και άρα δεν μας απασχολεί πάρα πολύ και η διαστρωμάτωση των συγκεκριμένων ασθενείς είναι να ξέρουμε την χορήγηση των φαρμάκων, καθώς επίσης και των υπολείπων παραγόντων κινδύνων που έχουν. Το ίδιο ισχύει και για τη μυοκαρδίτιδα. Όμως, διαστρωμάτωση κινδύνου, όπως γίνεται στους υπολείπους ασθενείς καρδιακής ανεπάρκειας, δεν είναι εφικτό να γίνει και τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρχει καμία μελέτη να έχει γίνει. Η κυρία Χατζήλου θα ήθελε να απαντήσει στο ερώτημα για τον ευνίδιο καρδιακό θάνατο σε καρδιοπαθείς με διατηρημένο πλάσμα εξώθησης. Ο κύριος Γκατζούλης απευθύνει και ένα ερώτημα από την κυρία Χατζήλου. Το άκουσα, κύριε Πρόεδρε. Επαναλάβετε λίγο την ερώτηση. Είναι πώς διαστρωματώνεται ο κίνδυνος ευνηδίου καρδιακού θανάτου σε καρδιοπαθείς με καλά διατηρημένο πλάσμα εξώθησης. Ναι. Σε αυτούς την κατηγορία. Αναφέρεται στο καλό κλάσμα εξωθήσεως, δηλαδή ένα κλάσμα πάνω από 35%. Η διαστρωμάτωση κινδύνου σε αυτούς τους ασθενείς, επί της ουσίας, δεν διαφέρει σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δηλαδή, τηρούμε τα ίδια στοιχεία. Φαίνεται ότι τα καινούργια στοιχεία που έχουν προσθεθεί είναι οι ηλεκτροκαρδιογραφικοί δείκτες, που είναι πολύ σημαντικοί, το ανέφερα, όσον αφορά τα σημεία υπερτροφίας. Αυτούς τους αρρώστους έχουμε διαπιστώσει ότι έχουμε σημεία υπερτροφίας, όπως το ξέρετε και εσείς από την εμπειρία σας. Η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη σε αυτούς τους αρρώστους παίζει κυρίαρχο ρόλο, θα πρέπει να μην τους ξεχνάμε, γιατί τις περισσότερες φορές, επειδή το κλάσμα είναι πάνω από 35%, δεν ενδεικνυόταν ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Αλλά τώρα αρχίζει να μπαίνει και αυτή στο παιχνίδι σε αυτούς τους ασθενείς. Και έτσι λοιπόν θα κρατήσουμε και ηλεκτροκαρδιογραφικούς δείκτες που εστιάζονται στην παράταση του TAF-J, του J-TAF και τα σημεία υπερτροφίας, και θα έχουμε και την ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, η οποία
φαίνεται ότι μπαίνει και αυτή σε καλύτερη θέση από αυτή που ήταν, γιατί δεν την είχαμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Και ένα τελευταίο ερώτημα προς τον κύριο Νταγιάννη είναι εάν οι γλυφροζίνες στη θεραπευτική αντιμετώπιση μη διαβητικών ογκολογικών ασθενών με επηρεασμένο πλάσμα εξώθησης έχουν θέση. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Φαίνεται ότι είναι καινούργιοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν μόνο, όχι μόνο το μυοκάρδιο και το νεφρό με μεταβολικό, αν θέλετε, μηχανισμό. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση κάποιου ερευνητικού πρωτοκόλλου, το οποίο θα μπορούσε κανείς να το συζητήσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν αποδειχθεί μέχρι στιγμής οι γλυφλοζίνες ότι βελτιώνουν τόσο πολύ την επιβίωση, με εξαίρεση την τάπα γλυφλοζίνη σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει κατά πόσο η χημειοθεραπεία η οποία προκάλεσε τη βλάβη είναι, αν θέλετε, μια βλάβη, προκάλεσε μια μόνιμη βλάβη ή μια βλάβη η οποία είναι αναστρέψιμη. Αν είναι αναστρέψιμη και με τα συμβατικά όπλα τα οποία έχουμε, δηλαδή τους β' αναστολής και τους αναστολής του μετατρεπτικού ενζήμου, ενδεχομένως να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Σε πιο προχωρημένες όμως καρδιοτοξικότητες, ενδεχομένως οι γλυφλοζίνες, οι άρνης, ενδεχομένως να έχουν και μια, αν θέλετε, επιπρόσθετη δράση. Αν επιτρέπετε λίγο μια πολύ μικρή παρέμβαση, έχει πολύ μεγάλη σημασία για όλα αυτά η σταδιοποίηση του ασθενού. Δεν μπορούμε να βάλουμε όλους τους ασθενείς το ίδιο κουβάλι. Δεν γίνεται. Όπως επίσης δεν είναι δυνατόν πριν να προβλέψει κάποιος τι θα κάνει. Έχει μεγάλη σημασία ιδιαίτερα στους ογκολογικούς και τι φάρμακο θα πάρει. Είναι άλλο ένα χημειοθεραπευτικό σχήμα τάδε, το οποίο επηρεάζει πολλά, και άλλο να κάνει ένα άλλο χημειοθεραπευτικό σχήμα. Άρα δεν είναι τόσο απλές οι απαντήσεις, τις οποίες και εύλογα όμως είναι τα ερωτήματα. Άρα θα πρέπει πρώτα να σταδιοποιηθεί και να γίνει μια σωστή εκτίμηση πριν ακριβώς ξεκινήσει τη χημειοθεραπεία. Ένα πρακτικό ερώτημα στο ίδιο θέμα για τον κύριο Νταγιάννη. Οι καρδιολόγοι έχουν δικαίωμα να γράφουν τα φάρμακα αυτά με τον νεοποιήσεις αρρώστηση με καρδιακή ανεπάρκεια? Προς το παρόν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, μόνο αν ο ασθενής είναι διαβητικός. Σε ασθενείς διαβητικούς μπορούμε να γράψουμε τις γλυφλοζίνες πραγματικά με θεραπευτικό πρωτόκολλο. Στους μη διαβητικούς όμως ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, ακόμα δεν υπάρχει το αντίστοιχο θεραπευτικό πρωτόκολλο στα πρωτόκολλα της καρδιακής ανεπάρκειας, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και οδηγία επίσημη από τα επίσημα όργανα, την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, ούτως ώστε να μπορέσει να μπει μέσα στα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Φαίνεται σε κάποιες περιπτώσεις ότι ασθενείς που έχουν ένα οριακό ζάχαρο, δηλαδή που έχουν μια γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, η οποία είναι λίγο πάνω από 6,2 κτλ., μέχρι 6,5 κτλ., σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να ανοίξουμε το πρωτόκολλο του διαβήτου και να συνταγογραφήσουμε την αντίστοιχη ουσία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα συμφωνεί και ο συμπρόεδρος, ο κ. Ζακόπουλος, ότι με τις ερωτήσεις αυτές ολοκληρώσαμε την πρώτη συνεδρία, η οποία ήταν άκρως ενδιαφέρουσα, με πολύ σημαντικές νέες πληροφορίες που ακούσαμε από όλους τους ομιλητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Γεια σας. Ναι. Επανερχόμεθα μετά από ένα σύντομο διάλειμμα στις 11:30 με τη δεύτερη συνεδρία που αφορά άλλες παθήσεις ιστορικής παθολογίας.